Δημήτρη. Δήμο. Τζέισον. Γιώργο. Πρόδρομο. Αναστάση. Έχετε την αίσθηση ότι, αλλά θα ξεκινήσω με εσένα, Δημήτρη μου, ότι αυτό που λέει ο Γιώργος είναι έτσι ή και ο Δήμος, ότι ο Νίκος και η Σωτηρία είναι ένα fake ζευγάρι. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω αν είναι fake ζευγάρι. Για ποιο λόγο το λέγεται όμως αυτό το πράγμα? Τι είναι αυτό που δίνει την αφορμή? Τη γνώμη σας θέλω επ' αυτού. Ωραία. Καταρχάς να πω ότι εγώ όντως δεν γνωρίζω αν είναι fake ζευγάρι και ούτε θέλω να μπω στη διαδικασία να μάθω αν είναι fake ζευγάρι ή αληθινό. Δεν με ενδιαφέρει. Εύχομαι να είναι αληθινό και να κρατήσει και έξω. Ωστόσο, είναι μερικές συμπεριφορές που εγώ, ας πούμε, όταν γίνονται, δεν θέλω να είμαι στον ίδιο χώρο. Αισθάνομαι λίγο άβολα. Όπως. Όπως να τους ακούω, π.χ. να φωνάζουν. Όταν είχα πει εδώ πέρα θέλω να φύγω, να πάω δίπλα. Ήταν απλά δεν μπορούσα να ακούω αυτή τη τζιρίδα, ρε παιδί μου, τη Σωτηρία που φώναζε και ο Νίκος. Δεν ξέρω, τσακωνόντουσαν, αλλά μετά γελάγανε. Ήταν λίγο περίεργη όλη η φάση. Και απλά δεν ήθελα να τα ακούω όλο αυτό. Επίσης, δεν θέλω να είμαι και σε ένα χώρο μαζί που γίνεται ένας γάμος, ας πούμε, π.χ. που εμένα θα με κάνει να αισθανθώ άβολα. Τα παιδιά μπορεί να το κάνανε μέσα από τη... να ακουστάρανε και να το κάνανε. Αλλά ένας σημαντικός θεσμός, ας πούμε, π.χ. που το λίγο το κάνουμε για τα μάτια του κόσμου, ας πούμε. Okay. Άμα το νιώθουνε μακάρι, αλλά εγώ αισθάνομαι άβολα με όλο αυτό. Δεν έχω να πω, δεν ξέρω αν είναι fake, μακάρι να είναι αληθινό. Αλλά είναι μερικές συμπεριφορές οι οποίες εγώ δεν θέλω, ας πούμε, π.χ. να είμαι εκεί, να βρίσκομαι εκεί. Άμα νιώσατε άβολα τόσο πολύ με το γάμο, γιατί δεν σηκωθήκατε να κάτσετε σε μία γωνία, παρόλα αυτά χορεύατε, χειροκροτούσατε και όλα καλά περάσαμε, και τώρα το ανεφέρετε σαν κάτι άσχημο? Δεν το είπα για άσχημο. Δεν είπα άσχημο. Τότε σαν κάτι. Ότι είναι τόσο σοβαρός ο θεσμός ο γάμος και έχει χιλιάδες... Μα είναι ένα σοβαρό. Άμα νιώσατε τόσο άσχημα. Δεν όχι, νιώσα, ωραία, νιώσα άμα νιώσατε τόσο άβολα. Ναι, ωραία, άμα νιώσατε τόσο άβολα, γιατί εκείνη την ώρα. Δεν θέλουμε να συμμετέχουμε. Όπως τα λέτε, κάντε τα καραγκιουζιλίκια και εσείς εμείς θα κάτσουμε εδώ. Παρ' όλα αυτά όμως, μια χαρά χαρούμενος σας είδα και γελάσαμε και περάσαμε καλά. Γελάσω. Ναι, δηλαδή, περάσαμε καλά. Αλλά άμα νιώθετε τόσο πολύ άβολα, πείτε το από την αρχή. Μην περιμένετε να γίνει κάτι άλλο και να το αναφέρετε. Μας ψιλοποχρεώσετε να γίνει κάτι άλλο. Δεν είναι ότι είχαμε την επιλογή να μην έρθουμε και κάτσαμε στο σπίτι των αντρών. Μας είπαν πηγαίνετε στο σπίτι των κοριτσιών και μας υποχρεώσαν. Δεν το κανονίσαμε εμείς. Αυτό έχει διαφορά. Δεν το κανονίσαμε. Εμένα πάντως με υποχρέωσαν. Αν είχατε την επιλογή να μην παρευρεθώ, δεν θα το έκανα. Τότε να μην ερχόσουν, να ερχόσουν και να καθίσουν σε μία αγωνία. Μετά από λίγο καιρό. Στο χώρο ναι. Το κάναμε, φύγαμε όλοι. Στο χώρο, ναι. Αφού είχαν γίνει όλα τα άλλα. Για να μην φανείτε κακοί. Οκ. Okay. Άλλος παίζει. Ό,τι εδώ και πέρα. Να κάναμε. Άλλος παίζει. Για να εδώ μην πέρα. Φανούνε κακοί, τι εννοείς? Για να μην φανούνε τώρα ότι όλοι τα παιδιά τώρα κάνουν κάτι όμορφο, περνάμε όλα καλά και εμείς θα κάτσουμε εδώ πέρα. Αυτό είναι το αληθινό. Άμα δεν γουστάρεις κάτι. Όχι, όταν. Πας... Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Όχι, έκανα εκείνη την ώρα. Είδες. Είμαστε απλά δίπλα στην τηλεοπτική και γελάγαμε με το πόσο νούμερα είστε. Πάτε καλά, δηλαδή. Να πω κάτι πριν μου κάνει ερωτήση. Για πε. Τώρα αυτό που είπε ο Γιώργος, πόσο νούμερα είμαστε, προβληματίζει, επειδή και κατακρίνει η Σωτηρία επανειλημμένα, αλλά αυτός ο άνδρας, ας μην ξεχνάμε πως από τη μέρα που μπήκε, μέχρι πριν μία εβδομάδα προσπαθούσε να κάνει κάτι το ερωτικό με η Σωτηρία, μέχρι που έφαγε μία γιγαντιά χειρόπιτσα και μετά είπε, οπ, ας πάμε ενάντια στη Σωτηρία. Επειδή έχω φάει χειρόπιτα τη Σωτηρία, παράξενο είναι. Η Σωτηρία ήταν μία από τις κοπέλες που μπορούσα να πω στο διαβλακίες. Sorry, φίλε, που το έκανα. Έκανα και εγώ το κομμάτι μου εδώ. Τι να μην το κάνω. Το θέμα είναι ότι το κάνω. Άμα δηλαδή με ένοιαζε και σχολιόμουν, θα είχα κάνει πολύ περισσότερα. Απλώς τα συναισθήματα προς τη Σωτηρία αλλάξαν έτσι από τη μία μέρα στην άλλη, αναποδεκτήκα. Η Σωτηρία μου απέδειξε μετά από τρεις εβδομάδες ότι λέει ψέματα, ρουφιανεύει άτομα, ότι δεν είναι το άτομο που είναι. Δηλαδή, εγώ στην αρχή πίστευα ότι είναι ένα καλό, αθώο κοριτσάκι. Τελικά αποδείχθηκε ότι είναι δολοπλόκα, ψεύτρα και ρουφιάνα. Για πες μου λίγο, πώς να μην αλλάξει τάση μου, εσύ. Ευχαριστώ για τους χαρακτηρισμούς. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι χαρακτηρισμοί. Συγγνώμη, μη σε πειράζει αλήθεια. Όχι, είναι χαρακτηρισμοί. Μη σε πονάει αλήθεια. Είναι αλήθεια. Εντάξει, okay. Αλήθεια αυτά έχουν αποδειχθεί σε όλο τον πάροδο των 10 εβδομάδων εδώ, όλα αυτά που λένε τεκμηριωμένα. Okay. Δεν μιλάω ποτέ στον αέρα. Okay, εντάξει. Πάντα μιλάω με παραδείγματα. Εντάξει. Πάντα μιλάω στον αέρα, αλλά. Όλα αυτά που σου λένε τεκμηριωμένα. Άμα θες, κάτσε δέστα.